Τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξελέγησαν με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ψηφιακή κάλπη ZEVS. Σε σύνολο 1.603 εγγεγραμμένων εκλογέων ψήφισαν 1.458 μέλη ΔΕΠ. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.442 και τα λευκά ψηφοδέλτια 16. Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά σειρά εκλογής είναι οι Ευστράτιος Τηλιανίδης, Πολυτεχνική Σχολή, Χάραλαμπος Φίδας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Κυριάκος Αναστασιάδης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Απόστολος Αποστολίδης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεώργιος Ζωγραφίδης, Φιλοσοφική Σχολή. Ο Σεραίος Πανεπιστημιακός Γρηγόρης Ζαρωτιάδης μίλησε για την εκλογή του στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη. Να είστε καλά, μεγάλη μου χαρά που εισπράττω αυτή την αγάπη και την αναγνώριση και από τους συμπατριώτες μου και τις συμπατριώτισές μου. Είναι το Αριστοτέλειο ένα πολύ μεγάλο ίδρυμα, είναι ένα πολύ ιστορικό ίδρυμα, ένα ίδρυμα με πάρα πολλές δυνατότητες και για την Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά. Άρα και για τις Σέρες με αυτή την έννοια και μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην εκπαίδευση της νέας γενιάς όπως και το κάνει, στην έρευνα, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Από εκεί πέρα άρα και ο ρόλος αυτών που έχουν εκλεγεί στο εξαμελές με πρώτη φορά με αυτές τις διαδικασίες Συμβούλιο Διοίκησης στα 6 μέλη, μάλλον τα εσωτερικά του Συμβουλίου Διοίκησης, είναι πολύ σημαντικό. Μιλώντας για τους στόχους του, ο κύριος Ζαρωτιάδης τόνισε ότι θέλουμε όχι να κλείσουμε, αλλά να ανοίξουμε την Πανεπιστημιούπολη. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση που πολύ σωστά βάζετε, η λύση είναι η εξής. Αφενός, η λύση είναι το ανάποδο από αυτό που κάναμε τόσα χρόνια, όχι να κλείσουμε την Πανεπιστημιούπολη, αλλά να την ανοίξουμε. Δηλαδή, να την ανοίξουμε και να την καταστήσουμε ένα ζωντανό κύτταρο πλήρως ενταγμένη και επικοινωνούσα με την υπόλοιπη πόλη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ο Σεραίος Πανεπιστημιακός μίλησε και για διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θέλω να αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο από τα πολλά τα οποία αναφέρεται. Πείτε μου. Ας πούμε στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Μπράβο, ωραία. Και θέλω να διερωτηθούμε μαζί γιατί άραγε δεν φεύγουν οι ναρκέμποροι από το ΑΠΘΙΤ. Γιατί? Τη στιγμή που η Σύγκλιτος, οι Βρετανικές Αρχές, το σύνολο των φοιτητών, το σύνολο των καθηγητών, ναι, όχι μόνο δεν θα είχαν αντίρρηση, παρακαλούν και συνεχώς εκφράζουν την απέτησή τους να παρέμβει η ελληνική αστυνομία και να κυνηγήσει τους ναρκεμπόρους. Για εμπόριο μου μιλάτε, όχι για χρήση. Τέλος πάντων. Αυτά πάνε μαζί. Ναι, ωραία, ωραία. Ναι. Ωραία, λοιπόν, γιατί, πείτε μου. Η εγκληματική ενέργεια, συγγνώμη για να δούμε και αυτό, η εγκληματική ενέργεια δεν είναι η χρήση. Σωστά. Δεν λέω ότι η εγκληματική ενέργεια είναι το εμπόριο. Το εμπόριο. Λοιπόν, έτσι. Γιατί. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτό, είναι πολύ απλή απάντηση. Όχι γιατί αντιδρούν κάποιοι φοιτητές ή κάποιοι συνάδελφοι, το ανάποδο. Όλοι θέλουν να παίξει το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας. Η απάντηση είναι πολύ απλή και εσείς αν είσαστε στη θέση της αστυνομικής διεύθυνσης θα προτιμούσατε τον αρκεμπόριο να συμβαίνει σε ένα κλειστό, σκοτεινό και απομονωμένο χώρο παρά στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της Ροτόντα. Άρα τι πρέπει να γίνει, τι αυτό λέτε, λέω κύριε ακριβώς, Ζαρωτιάδη, τώρα. Βεβαιότατα, το λέω με πλήρη γνώση των λεξιών μου. Βεβαιότατα. Γιατί είναι αυτονόητο πού θα οδηγηθεί κανείς να κυνηγήσει τις περιπτώσεις αυτές με μεγαλύτερη ένταση. Αν θα ήταν μέσα στην Αριστοτέλης, μπροστά στις καφετέρες, μπροστά που είναι το τουριστικό, η τουριστική κίνηση και όλη η παρουσία της πόλης, ή αν θα είναι σε κάποιες περιοχές που θα είναι κλειστές, σκοτεινές και τέλος πάντων θα έχουν καμιά κινητικότητα. Τι λέω λοιπόν και τι λέμε όλοι. Η Πανεπιστημιούπολη πρέπει να γίνει Αριστοτέλους, πρέπει να γίνει Ροτόντα, πρέπει να γίνει ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης μας, πρέπει να φέρει εκδηλώσεις μέσα, πρέπει να έρχονται άνθρωποι να παρακολουθούν τα μαθήματά μας, πρέπει να έρχονται άνθρωποι να παρακολουθούν τις δικές μας εκδηλώσεις, πρέπει να κάνουμε καλλιτεχνικές εκθέσεις, πρέπει να ανοίξουμε τα μουσεία του Αριστοτελείου και τις διάφορες συλλογές που υπάρχουν. Πρέπει να ζωντανέψει, πρέπει να φωτιστεί, πρέπει να ανοίξει. Και τότε θα είναι αναγκασμένη, όπως πρέπει να κάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας η ελληνική αστυνομία, να παίξει το ρόλο που της αναλογεί και που της αναγνωρίζουμε όλοι όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος.
Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όπως προβλέπετε, τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης θα εκλέξουν τα 5 εξωτερικά μέλη και μετά τα 11 μέλη του Συμβουλίου στο σύνολό τους θα εκλέξουν τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα προέρχεται από τα εσωτερικά μέλη. Θα βγουν από εμάς με μια εσωτερική διαδικασία, εκλογική τέλος πάντων. Θα πρέπει για κάθε ένα από τα 5 αυτά εξωτερικά μέλη να συμφωνήσουν οι 4 στους 6 κατ' ελάχιστον. Ωραία.